είναι το βασικό χαρακτηριστικό στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου? Κοιτάξτε, καταρχήν η Αγία Πελαγία είναι ένας όμορφος τόπος ο οποίος μέσα στην ομορφιά του έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα ανάγλυφο το οποίο δημιουργεί συνθήκες πλημμυρικού κινδύνου. Έχουμε απότομες κλίσεις, έχουμε μία μικρή λεκάνη απορροής η οποία αποκρίνεται πολύ γρήγορα σε μία πιθανή βροχόπτωση, και όταν έρχεται ένα τέτοιο συμβάν όπως το προχτεσινό με έντονη βροχόπτωση μικρής διάρκειας, είναι εύκολο να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Περαιτέρω του φυσικού περιβάλλοντος, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι και εδώ καθοριστική, όχι όμως μόνο στην Αγία Πελαγία, παντού σε όλη τη χώρα, στις ακτογραμμές μας, οι οποίες αναπτύσσονται έτσι πολύ έντονα λόγω της ομορφιάς τους και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Έχουμε τέτοια ζητήματα που δεν αφήνουμε το νερό, είναι φτιαγμένες, διαμορφωμένες έτσι ώστε να μην υπάρχει χώρος για το νερό να αποστραγγιστεί ομαλά προς τη θάλασσα. Είστε ένας άνθρωπος που μελέτησε και βίωσε από πολύ κοντά αυτές τις απίστευτες πλημμύρες, τις φωνικές πλημμύρες, αυτή την τραγωδία στη Μάντρα, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, θέλω να δούμε λοιπόν την πρώτη φωτογραφία εδώ. Βλέπουμε μία λεκάνη απορροής 3,5 χιλιόμετρων και μία λεκάνη απορροής 4,3 χιλιόμετρων. Είναι σε αυτήν εδώ την φωτογραφία οι δύο με κόκκινα τα σημεία τα οποία μιλάμε για λεκάνες απορροές, και μέσα τα μπλε είναι τα ρέματα ή τα μικρά ποτάμια που υπάρχουν στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Θέλετε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό? Ακριβώς. Αυτός είναι ένας έτσι πρωταρχικός χάρτης της περιοχής του δυτικά του Ηρακλείου που επλήγει. Έχουμε δύο λεκάνες απορροής, οι οποίες παρουσιάζουν ένα σχετικά μικρό μέγεθος. Αυτά τα 3,5 και 4,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βλέπετε είναι ένα μικρό μέγεθος σχετικά, οι οποίες χαρακτηρίζονται από, όπως σας είπα, από μεγάλο ανάγλυφο. Το νερό δηλαδή όταν πέσει στο ανάγλυφο κινείται γρήγορα προς τα κάτω. Και ακριβώς επειδή τα ρέματα είναι μικρά και έχουμε μικρή έκταση της λεκάνης απορροής, συγκεντρώνεται πολύ πολύ γρήγορα στην εκβολή. Αυτό είναι προβληματικό από την άποψη ότι δεν μπορούν ούτε οι αρχές ούτε οι πολίτες πολύ εύκολα να μπορέσουν να έχουν κάποιο χρόνο είτε για να εκενώσουν είτε για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι επέρχονται συνθήκες οι οποίες θα είναι επικίνδυνες. Άρα εδώ έχουμε ένα υπέδαφος, έχουμε μια περιοχή που από μόνη της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, και αυτό αποτυπώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η καταστροφή που κατέληξε και σε μια διπλή τραγωδία. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτές, αυτού του τύπου οι λεκάνες απορροής είναι πολύ ευαίσθητες σε μικρές καταιγίδες, μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης. Και το φαινόμενο το οποίο έγινε προχτές ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά μεγάλης έντασης, ένα σπάνιο ακραίο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη από το να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Πάμε στην δεύτερη φωτογραφία. Εδώ πέρα βλέπουμε τα όρια του πλημμυρικού πεδίου στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, ο κύριος κλάδος του υδρευτικού δικτύου, και βλέπουμε και τρία βελάκια για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Βλέπουμε ότι το αντιπλημμυρικό εδώ απλά ήταν στα χαρτιά, κύριε Διακάκη, δηλαδή δεν μπορούσε να αντέξει αυτές τις ποσότητες νερού, ίσως να μην μπορούσε να αντέξει και τις ποσότητες νερού για τις οποίες έχει κατασκευαστεί, και την ίδια στιγμή βλέπουμε από τρία διαφορετικά σημεία πάνω από το βουνό όλα τα φερτά υλικά, τα μπάζα και το νερό να κατευθύνονται ορμητικά με τη μορφή τσουνάμι στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Άρα εδώ δεν υπάρχει σωτηρία. Προσέξτε, εδώ έχουμε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι η ίδια η φύση και η ίδια η γεωμορφολογική, γεωπεριβαλλοντική διαμόρφωση. Αυτό που σας είπα δηλαδή, η μικρή λεκάνη απορροής. Το δεύτερο είναι, και είναι σημαντικό, είναι η παρέμβαση του ανθρώπου. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος, η κοινωνία μας, και όχι μόνο στην Αγία Πελαγία αλλά και παντού, έχει χτίσει μέσα στο πλημμυρικό πεδίο. Αυτός ο χώρος μεταξύ των κόκκινων γραμμών είναι η περιοχή που έχει ορίσει η φύση για να πλημμυρίζει, για να υπερχυλίζει το ρέμα όταν πρόκειται για κάποιο τέτοιο ακραίο γεγονός. Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Οι κόκκινες γραμμές είναι πάνω στον οικισμό, είναι πάνω σε κτίρια. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ριάκι, ένα μικρό ποτάμι που θα μεταφέρει τα νερά στην θάλασσα. Όχι. Μεταξύ των κόκκινων γραμμών οριοθετείται το πλημμυρικό πεδίο. Το πλημμυρικό πεδίο είναι ο φυσικός χώρος, τον οποίο έχει διαμορφώσει η φύση, έχει διαμορφώσει το ποτάμι για να υπερχυλίζει σε αυτό το χώρο. Είναι ο χώρος υπερχύλισης του ποταμού.
Όταν εμείς σαν κοινωνία αναπτύσσουμε υποδομές και κατασκευές μέσα σε αυτό το χώρο, στερούμε ένα πολύτιμο χώρο από το νερό, ώστε να αποστραγγιστεί ελεύθερα προς τη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο το νερό συγκεντρώνεται πάνω στο ρέμα και στα διάφορα στενά, στο οδικό δίκτυο που του παρέχεται, όποιο κενό του παρέχεται, για να μετακινηθεί προς τη θάλασσα, μόνο που αποκτά πολύ περισσότερο ύψος, πολύ μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερη ταχύτητα. Η περιοχή αυτή, όπως έχει λαβωθεί τώρα, έχει μια ευαλωτότητα ακόμα και για πολύ μικρότερες ποσότητες νερού να δίνει πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα? Θα μπορούσε, δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι εύκολα αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει πιθανότητα, ναι, αλλά όχι με αυτή τη δρυμύτητα. Μάλιστα. Η δρυμύτητα έχει να κάνει πολύ με το ακραίο του συμβάντος. Και πάμε και στην τρίτη φωτογραφία. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε μία εικόνα της Αγίας Πελαγίας, του οικισμού της Αγίας Πελαγίας το 1945. Και βλέπουμε μία εικόνα του οικισμού της Αγίας Πελαγίας το 2010. Μου είπατε ότι αντίστοιχη εικόνα το 2022 θα είχε ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Πάντως, από το 1945 μέχρι το 2010 η περιοχή, και θα μου πείτε είναι και φυσικό, είναι πολλά τα χρόνια, έχει αλλάξει ριζικά. Έχει αλλοιωθεί η περιοχή. Ακριβώς. Αυτό είναι μια τυπική εικόνα δυστυχώς όλες της ελληνικής επικράτειας, κυρίως στις ακτογραμμές μας. Έχει ακολουθηθεί μια πορεία όπου έχουμε μια ανάπτυξη η οποία βεβαίως μας φέρνει και τα θετικά της, αλλά έχει και κάποια αρνητικά, τα οποία τα είδαμε με άσχημο τρόπο τώρα στην Αγία Πελαγία. Βλέπετε, είναι πολύ ευδιάκριτο ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη σχεδόν έχει φράξει τον χώρο στον οποίο κινείται το νερό. Mm-hmm. Στο νερό δίνεται μόνο ένας πλακοσκεπής αγωγός κάποιων διαστάσεων. Θέλω να μου πείτε για τον πλακοσκεπή αγωγό. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την περιοχή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η Δημοτική Αρχή τώρα ενημερώνεται για κάτι το οποίο συνέβη χωρίς να το περιμένει κανείς. Κοιτάξτε, και εδώ δυστυχώς θα πω ότι είναι μια τυπική περίπτωση που συμβαίνει στον ελληνικό χώρο. Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των αγωγών μπορεί να είναι πολύ καλός, μπορεί να είναι επαρκής, αλλά συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε, λόγω της δρυμύτητας της βροχής, πολλά φερτά υλικά, θράψματα βλάστησης, καλάμια, απορρίμματα πολλές φορές, αυτοκίνητα και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία φράζουν τους αγωγούς αυτούς και οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Με αποτέλεσμα όλο το νερό το οποίο θα παραλάμβαναν να κινείται προς την... Άρα, πολύ απλά, όλα αυτά τα φερτά υλικά, όλα αυτά τα μπάζα πήγανε στα σημεία όπου το λεγόμενο αντιπλημμυρικό θα έπρεπε να τα ρίχνει προς την θάλασσα, φρέναραν και έφραξαν τα δύο σημεία με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η απόλυτη καταστροφή στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, σωστά? Σωστά. Ήταν μεγάλο κομμάτι του προβλήματος. Μάλιστα. Νομίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε επιστημονικά με τη βοήθεια τη δική σας μία ουσιαστική εικόνα για το τι συνέβη, έστω και δύο ημέρες μετά. Θέλω να πάμε... Βεβαίως. Καταρχάς, κύριε Διακάκη, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύντομη παρουσίαση. Και προφανώς ήθελα να συζητήσουμε και κατηδίαν με λεπτομέρεια τα θέματα της Αιγαίας Πελαγίας, όχι μόνο και ευρύτερα της περιοχής του Μαλεβιζίου. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σας ακούω προσεκτικά. Συμφωνώ καταρχάς σε ό,τι έχετε πει. Σε σχέση με τα φερτά υλικά και οτιδήποτε τέλος πάντων δυσκόλεψε τη λειτουργία του καναλιού, από ό,τι μπορείτε να μας πείτε, υπήρχε δυνατότητα το κανάλι να απορροφήσει τις ποσότητες νερού, αν έχετε γνώση για τα χιλιοστά που έπεσαν ή για τις ταχύτητες, για τη ροή? Έχετε εικόνα γι' αυτό? Καθαρά ενημερωτικά το ρωτάω. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βροχομετρικά δεδομένα αξιόπιστα, γιατί όπως σας είπα είναι μια πολύ μικρή περιοχή από την οποία παραλαμβάνει νερό το ποτάμι αυτό, στην οποία δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια μέτρηση ακριβή. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Αυτό που φαίνεται από την εμπειρία τη μεγάλη που έχουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η απορροή και οι βλάβες που δημιουργήθηκαν πρόκειται για ένα ακραίο φαινόμενο. Αν μπορούσε ο αγωγός να το παραλάβει, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά εννοείται αν απουσίαζαν τα φερτά. Αλλά στην πράξη φάνηκε ότι η λύση αυτή δεν είναι επαρκής. Δεν είναι επαρκής. Όχι λόγω της διάστασης του αγωγού, όσο περισσότερο της λειτουργίας, της φύσης του προβλήματος. Λέτε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πολύ λέτε, σημαντικό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα ένα αντιπλημμυρικό κατέρευσε στην κυριολεξία και επειδή υπάρχει αυτό το ανάγλυφο της περιοχής. Αυτό το αντιπλημμυρικό, κύριε Διακάκη, θα μπορούσε να αντέξει και τα 50 χιλιοστά
αν πήγαιναν με μεγάλη ταχύτητα εκεί. Υποθέτω ότι ναι. Είναι θετικό σε αυτές τις περιπτώσεις να διαμορφώνονται παγίδες ειζημάτων, δηλαδή το αντιπλημμυρικό να συνοδεύεται με ένα δεύτερο αντιπλημμυρικό, το οποίο έχει ένας είδους τρόπο να συγκρατεί τα φερτά υλικά, ώστε όταν το νερό φτάσει πια σε ένα πλακοσκεπή αγωγό, να είναι μόνο το νερό και όχι άλλα φερτά υλικά τα οποία μπορούν να φράξουν την είσοδο. Νομίζω ότι θα έρθετε σε επαφή με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, γιατί...